Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Άρτια φιχθής από μια μεγάλη περιοδία στη Δυτική Μακεδονία. Πολύ μεγάλη στη Μακεδονία. Πραγματικά έμφαση στη Μακεδονία βλέπω και στη Βόρεια Ελλάδα. Έμφαση σε όλη τη χώρα όταν καταρτίζουμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα 4 εβδομάδων. Προσπαθούμε να πάμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές. Απλά η Δυτική Μακεδονία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, γιατί δοκιμάζεται και από την πρόκληση της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Είναι μια περιοχή στην οποία έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση και την οποία έχω επισκεφθεί επανειλημμένα. Φαντάζομαι και εκεί οι πολίτες, για να ξεκινήσουμε λίγο από την οικονομία, τα δούμε και της Βόρειας Ελλάδος, σας περιγράφουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους, που έχουν να κάνουν με το σούπερ μάρκετ. Να το πω έτσι απλά, πηγαίνει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και πραγματικά θυμάμαι έλεγε κάποιος ότι κάνει το σταυρό του γιατί φοβάται την αντικρίση. Δεν θέλω να μηδενίσουμε την προσπάθεια, γιατί η κυβέρνηση πράγματι έχει κάνει προσπάθειες στην κατεύθυνση μείωσης των τιμών, οι οποίες όμως διαπιστώνεται από τον ίδιο τον κόσμο, αυτούς που μιλάμε κάθε μέρα, ότι τελικά δεν ξέρω κατά πόσο οι καρποφόρες. Κάνατε μια προσπάθεια, στείλατε και μια επιστολή στην Κομισιόν. Να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Και να μας πείτε γιατί περιμένετε την επιστολή αυτή, στην ουσία. Καταρχάς, οι πολίτες οι ίδιοι μας λένε με κάθε τρόπο και στις μετρήσεις και στις κατηδίαν συζητήσεις ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα το ελληνικό νοικοκύριο. Σε μεγάλο βαθμό έχουν δίκιο, διότι αυτό βιώνουν καθημερινά και δεν μπορείς να διαψεύσεις μια πραγματικότητα έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο Έλληνας πολίτης. Να βάλουμε όμως λίγο τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Καταρχάς, αξίζει να επισημάνουμε, όχι για να υποτιμήσουμε το πρόβλημα, ότι αν δει κανείς τα διαχρονικά στοιχεία του πληθωρισμού πενταετίας, η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό πενταετίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε και ύφεση. Θα έρθω σε αυτό. Όμως, η Ελλάδα βγαίνει από μια κρίση με χαμηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα. Και το επίπεδο των τιμών, ειδικά στο σούπερ μάρκετ, είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό που ήταν πριν από 3-4 χρόνια. Αυτό για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, κυρίως ως απάντηση σε αυτούς που λένε ότι είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια. Δεύτερο ζήτημα. Έχουμε πράγματι ένα πρόβλημα τους τελευταίους μήνες, στοχευμένο στον πληθωρισμό, κυρίως των τροφίμων. Σε αυτό έχει να παίξει ρόλο και το ελαιόλαδο. Το λέω αυτό διότι το ελαιόλαδο σταθμίζεται πολύ περισσότερο στο ελληνικό καλάθι του νοικοκυριού, γιατί καταναλώνουμε περισσότερο ελαιόλαδο. Αν δεν υπήρχε το ελαιόλαδο, ο πληθωρισμός των τροφίμων θα ήταν λίγο πάνω από 2%. Το ελαιόλαδο είναι ένα χρηματιστηριακό αγαθό, το οποίο ανεβοκατεβαίνει δεν και το οποίο οι τιμές καθορίζονται και είναι περίπου ίδιες οι τιμές παντού. Τρίτη παρατήρηση. Πράγματι, η κυβέρνηση έχει πάρει μια σειρά από μέτρα αρκετά παρεμβατικά στην αγορά. Έχουμε καθορίσει περιθώριο μεικτού κέρδους, έχουμε κάνει παραπάνω από 45.000 ελέγχους, έχουμε επιβάλει πρόστιμα, τα οποία θα έλεγα ότι έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, όχι ενδεχομένως όμως αυτό το οποίο θα περίμεναν οι πολίτες και σε έναν βαθμό να περιμέναμε και εμείς. Τέταρτη παρατήρηση. Τα προϊόντα τα οποία δείχνατε. Ναι. Έκατσα και είδα την εκπομπή σας και έχω διάφορα σχόλια να κάνω. Και θα μπορούσα να μπω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τα προϊόντα αυτά είναι πρωτίστως προϊόντα πολυεθνικών εταιριών. Ναι. Άρα, ας κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των προϊόντων των πολυεθνικών εταιριών και των προϊόντων της λαϊκής, ας πούμε, που τα προϊόντα, άμα δείτε εκεί, δεν είμαστε ακριβότεροι από την Ευρώπη. Και αυτά είναι και τιμές οι οποίες ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες. Όποιος πηγαίνει στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι είναι κάτι που το ξέρει. Και βέβαια, έχουμε να διαχειριστούμε και εκεί την κλιματική κρίση, που είναι ένα δομικό πρόβλημα σχετικά με το κόστος των τροφίμων παγκόσμια. Λοιπόν, πάμε στις πολυεθνικές. Στις πολυεθνικές διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πρακτικές πολυεθνικών που χωρίζουν ουσιαστικά την Ευρώπη σε διαφορετικές ζώνες και τιμολογούν με έναν τρόπο αρκετά αυθαίρετο τα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα να έχουμε διαφορετικές τιμές του ιδίου προϊόντος, το δείξατε κι εσείς, όχι σε όλα τα προϊόντα, σε κάποια προϊόντα, και ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφατικά. Είναι κάτι το οποίο συζητείται στο επίπεδο των Υπουργών, για πρώτη φορά αναβαθμίζεται όμως σε επίπεδο Πρωθυπουργού, να έχουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση έτσι ώστε να λειτουργεί στην πράξη ενιαία αγορά. Γιατί δεν μπορεί να διαφημίζουμε την ενιαία αγορά και να λέμε έχουμε ενιαία αγορά στην Ευρώπη και να έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Αλλού έχουν κάνει παρεμβάσεις, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, έχουν κάνει αλλού παρεμβάσεις. Εγώ ζητώ μια ευρωπαϊκή παρέμβαση,
η οποία να αντιμετωπίσει τους λεγόμενους εδαφικούς περιορισμούς προσφοράς, ένας πολύ τεχνικός όρος που έχει να κάνει με το πώς τιμολογούν οι πολυεθνικές, των οποίων και η ίδια αυτή η περιορισμή αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι ουσιαστικά αντιβαίνουν στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θα λύσει από μόνο του το πρόβλημα? Όχι. Κανένα μέτρο από μόνο του δεν θα λύσει το πρόβλημα. Αθροιστικά όμως όλα μαζί μας κάνουν να είμαστε πιο αισιόδοξοι σε σχέση με το που ήμασταν πριν από ένα χρόνο. Είναι βέβαια ρεαλιστικό όμως να περιμένουμε από εκεί κάτι? Βεβαίως είναι ρεαλιστικό. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι πολλές φορές έχουμε αναδείξει θέματα στην Ευρώπη πρώτη. Πράγματι, και εκ των υστέρων έχουμε δικαιωθεί. Όμως η πιο δομική παρέμβαση τελικά αφορά την αύξηση των μισθών. Και επειδή άκουσα στο ρεπορτάζ σας και προσώπησα, θα μιλήσω και για τον φίλο μας τον φοιτητή και για τους εργαζόμενους, για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι μισθοί στην πατρίδα μας έχουν αυξηθεί και η ενεργία έχει μειωθεί. Διότι μιλάμε πολλές φορές για τους μισθούς, ξεχνάμε όμως τους ανέργους οι οποίοι βρήκαν δουλειά. Ένας άνεργος ο οποίος παίρνει επίδομα ανεργίας σε σχέση με το να εργάζεται, έστω και στο κατώτατο μισθό, είναι μια μεγάλη διαφορά, μια μεγάλη βελτίωση. Είναι μια μεγάλη βελτίωση. Δεύτερον, πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι πια δεν είναι στο κατώτατο μισθό. Και αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, όχι μόνο στην εστίαση, πραγματικό ρεπορτάζ, λοιπόν, και στον τουρισμό, θα διαπιστώσετε ότι οι μισθοί στον τουρισμό είναι πολύ υψηλότεροι συχνά από το κατώτατο μισθό. Το αναφέρατε κι εσείς. Έχουμε και κλαδικές συμβάσεις, τα δωδεκάνησα, ας πούμε, πολύ καλές. Γιατί πράγματι το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να το μοιράζεται ο επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος. Και πολλές φορές που μου παραπονιούνται επιχειρηματίες στον τουρισμό, είμαι λίγο κυνικός, τους λέω αυξήστε τους μισθούς και θα βρείτε κόσμο. Και αυτό το έχουν κάνει πολλές επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει πια ένας ανταγωνισμός. Και αυτό τελικά είναι καλό για τον εργαζόμενο. Στον τουρισμό έχουμε και άλλα θέματα. Συνθήκες διαβίωσης, τήρησης της εργατικής νομοθεσίας. Επίδομα ανεργίας που λένε ότι είναι λίγο. Θα έρθω στο επίδομα ανεργίας. Θέλω να μιλήσω όμως εδώ και για τον φίλο μας τον φοιτητή, τον οποίον άκουσα. Καταρχάς, το είπε και ο ίδιος, υπάρχει φοιτητικό επίδομα ενοικίου, το οποίο εμείς το αυξήσαμε. Το πήγαμε από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ και σε περίπτωση συγκατοίκησης το πήγαμε στα 2.000 ευρώ. Να το πω και όπως το αισθάνομαι. Εμείς στο εξωτερικό, όταν σπουδάζαμε, πάντα συγκατοικούσαμε. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η τάση όλοι να μένουν μόνοι τους. Ναι. Αν συγκατοικήσεις όμως τρία νέα παιδιά, αν μένουν μαζί, είναι 6.000 ευρώ το χρόνο επίδομα ενοικίου. Δεν το λες και μικρό ποσό. Λοιπόν, αν μοιράζονται ένα ενίκιο. Αν μοιράζονται ένα σπίτι. Μα επίσης, άκουσα το ζήτημα της εργασίας. Και κοιτάξτε. Εδώ, ας δούμε λίγο τα πράγματα, να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Παντού στον κόσμο, φοιτητές συχνά εργάζονται. Είτε για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, είτε για το χαρτί τους. Δεν είναι κάτι αστυνομικό και το κάνουν και πάρα πολλά νέα παιδιά. Όχι, και γίνεται και χρόνια στην Ελλάδα. Γίνεται στην Ελλάδα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι είναι μια πραγματικότητα. Όμως, όχι όμως για να ζήσει, κύριε Πρόεδρε. Όχι για να ζήσει. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, πού είναι η δικιά μας ευθύνη? Η δικιά μας ευθύνη είναι να στηρίξουμε τα παιδιά που έρχονται και μετακινούνται σε άλλες πόλεις, με ένα επίδομα, ένα καλό επίδομα ενοικίου. Να μπορέσουμε να φτιάξουμε καλές φοιτητικές στέγες, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε. Δρομολογούμε όμως ένα μεγάλο πρόγραμμα φοιτητικής στέγης σε 5 πανεπιστήμια, για να μπορέσουμε να δώσουμε αξιοπρεπή δωρεάν στέγη στα παιδιά που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και βέβαια για το φοιτητή έχουμε 50% έκπτωση στα φοιτητικά ναύλα. Στα φοιτητικά ναύλα. Βεβαίως, να το πούμε και αυτό. Οι φοιτητές στον οποίοι αξιότητο το φίλο μας το λέει τώρα. Έχουμε 50% έκπτωση. Λοιπόν, θέλω να γυρίσω κάτι στην ακρίβεια και στο ΦΠΑ. Ακούσαμε τον κύριο Γιώτη, τον πρόεδρο των βιομηχάνων, ο οποίος λέει στον κύριο Χατζηδάκη, μειώστε το ΦΠΑ και εγώ δεσμεύομαι ότι δεν θα πάει δεν θα την μετακυλήσω, δεν θα την απορροφήσω την αύξηση αυτή, θα πάει κανονικά στον καταναλωτή, θα πάει στην αγορά. Λέει και κάτι άλλο, αυτό είπατε και εσείς ο κύριος Γιώτης βέβαια, ότι το ελαιόλαδο και τα νοπά είναι που έχουν ψηλά τον πληθωρισμό. Ναι. Αλλά αυτό με το ΦΠΑ, για να το καταλάβω, νομίζω ότι το ΦΠΑ την τελευταία, το 21 ήταν 17 δις και το 23-24 δις. Είναι 40% πάνω η αύξηση στο ΦΠΑ. Να το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Πρώτον, έχουμε βάσιμες υποψίες ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει τελικά στον τελικό καταναλωτή. Γιατί έχουμε εμπειρίες και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που το δοκίμασαν. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν το αντέχουμε δημοσιονομικά. Ο Υπουργός έχει δίκιο όταν είπε ότι σε ένα περιβάλλον όπου η χώρα πρέπει πια να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Άρα το κάνουμε για τα έσοδα. Το κάνουμε και για τα έσοδα, βεβαίως. Και όποιος εισηγείται αυτή τη στιγμή μείωση του ΦΠΑ, να μας πει που θα βρούμε τα 2,5 δις, τα οποία θα λείπουν τον χρόνο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στη Βουλή
και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια μιας προημερησίας συζήτησης. Mm-hmm. Έχω ζητήσει κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να δούμε πόσο στοιχίζουν αυτά που εισηγείται η αντιπολίτευση, για να δούμε τελικά εάν αυτός ο λογαριασμός βγαίνει. Γιατί εγώ σας λέω ότι δεν βγαίνει. Η αντιπολίτευση λέει πάντως ότι το κάνετε για να μαζεύετε υπερέσοδα και μετά να κάνετε επιδοματική πολιτική. Μα δεν κάνουμε επιδοματική πολιτική, άρα διαφωνούμε τα επιδόματα. Να μας πούμε και επιδόματα θα κόψουμε. Για την πολίτευση. Να μας πούμε και... Εσείς όμως θέλετε να δείτε επιδόματα. Το κάνετε για να μαζεύετε λεφτά, για να δείτε επιδόματα και στην ουσία να έχετε την κοινωνία ικανοποιημένη. Τα επιδόματα τα οποία δίνουμε είναι επιδόματα τα οποία είναι στοχευμένα με κοινωνικό πρόσημο. Και αν η αντιπολίτευση πιστεύει ότι δεν πρέπει να δίνουμε αυτά τα επιδόματα, να έρθει να μας το πει και να μας υποδείξει ποια επιδόματα δεν πρέπει να δίνουμε. Άρα ΦΠΑ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Όχι. Άλλος τρόπος ελάφρυνσης πέραν αυτών που κάνετε υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα? Κοιτάξτε, επιμένω πολύ στις αυξήσεις των μισθών. Γιατί είναι ο μόνιμος τρόπος αυτή τη στιγμή να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Έχουμε συζητήσει κάποιες στοχευμένες μειώσεις φορολογικών στελεστών. Θα μπορούσαμε να δώσουμε πρώτα έμφαση στη φορολόγηση της εργασίας, σε εργοδοτικές εισφορές. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να υλοποιήσουμε τον προϋπολογισμό. Είμαστε σε ένα περιβάλλον πιο δύσκολο από αυτό που βρισκόμασταν πριν από κάποια χρόνια. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να θέσει ξανά σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Θα παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Είμαστε από τις χώρες που δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Είχαμε και πλεονάσμα δύο χρόνια, έτσι δεν είναι? Σε καθεστώς, ναι, γι' αυτό και δώσαμε και τις συμπληρωματικές βοήθειες. Όμως οι κανόνες αλλάζουν πια. Και από τη στιγμή που έχουμε άλλους κανόνες, πρέπει να είμαστε συνεπείς δημοσιονομικά. Άρα, κύριε Πρόεδρε, για να τα λάβουμε, περιμένουμε να έρθει η βοήθεια, τουλάχιστον σε επίπεδο τιμών, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει συνολικά. Και όχι μόνο αυτό, η μείωση των τιμών πια είναι μια πραγματικότητα. Η μείωση του πληθωρισμού είναι μια πραγματικότητα, όχι η μείωση των τιμών. Νομίζω ότι τα χειρότερα θα τα αφήσουμε πίσω μας πια. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε και κάποιες στοχευμένες μειώσεις τιμών, καθώς και τα επιτόκια θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται σε λίγο. Και τα χειρότερα του πληθωρισμού πια τα έχουμε περάσει. Καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε, και το συναντάτε και εσείς στις περιοδίες, ότι ο άλλος σου λέει: εγώ στο ταμείο πληρώνω. Δεν με νοιάζει ούτε τι λένε για την ύφεση, για τα στοιχεία δεξιά-αριστερά. Εγώ θέλω να πληρώνω λιγότερα. Οι τιμές πώς θα πέσουν? Γιατί λέμε για τους μισθούς, ο μισθός αυξάνεται λίγο, αλλά τιμές ανεβαίνουν. Αυτό είναι ένα θέμα. Η αντιπολίτευση λέει ότι εσείς στην ουσία είναι πολιτική σας επιλογή ακρίβεια. Μα πώς είναι δυνατόν να είναι πολιτική επιλογή ακρίβεια? Αυτό πρέπει κάπως να μας το εξηγήσει. Είναι τόσο ανυπόστατο αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση. Ο κ. Κασελάκης το βράδυ. Δεν αντέχει καν σε κριτική. Δηλαδή θέλουμε εμείς να είναι τα προϊόντα ακριβά. Γιατί? Ποια χώρα, ποια κυβέρνηση μπορεί να θέλει. Ότι εξυπηρετείται ολιγοπόλια. Ναι. Υπηρετείται τα συμφέροντα, τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εκλογικό κόστος θα έχει αυτό το πράγμα, θεωρείτε? Το φοβάστε? Δεν το ξέρω, αλλά από τη στιγμή που οι πολίτες μας λένε ότι είναι το πρώτο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το οποίο αντιμετωπίζουν, εμείς θα τους μιλήσουμε με ειλικρίνεια, θα τους πούμε ότι προσπαθούμε. Δεν θα οροποιήσουμε την κατάσταση σε καμία περίπτωση και θα εξακολουθούμε να παλεύουμε μέσα από ελέγχους στην αγορά, μέσα από σταθερές αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας και αυτό θα κάνουμε. Θεωρείτε ότι αυτό, η ακρίβεια, είναι ένα από τα θέματα που μπορεί ακόμα και να μην φτάσει τον εκλογικό στόχο ή και άλλα ζητήματα? Υπάρχει δημοσκοπήσεις μία, η αλήθεια είναι. Καταγράφεται μία δυσαρέσκεια, καταγράφονται και θετικά για την κυβέρνηση, καταγράφεται και μία δυσαρέσκεια όμως. Άρα το 33 είναι ρεαλιστικό στόχος, κύριε Πρόεδρε? Είναι ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει, κύριε Στάθη και κύριε Γολοκυθά. Θα αγωνιστούμε γι' αυτόν. Κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός. Ταμείο θα κάνουμε το βράδυ των ευρωεκλογών. Πιστεύω όμως η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή από την παρουσία μου σε όλη τη χώρα είναι ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας συσπηρώνεται. Ότι τα διλήμματα τα οποία έχουμε θέσει και το ευρωπαϊκό ζητούμενο της κάλπης, γιατί μιλάμε ελάχιστα για την Ευρώπη, αρχίζει και ακούγεται περισσότερο. Θα πάρθουν πολύ σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να έχουν την Ελλάδα πρωταγωνίστρια και όχι ουραγό. Και όλοι αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κατεξοχήν το κόμμα της Ευρώπης και ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κάνει τη φωνή της Ελλάδος να ακούγεται ισχυρή στην Ευρώπη. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πραγματικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Λες και μιλάτε για τα ποσοστά και λέγαμε για τον εκλογικό σας πύχη. Και είπαμε πριν από λίγο κιόλας ότι είστε στη Μακεδονία και αρκετές ημέρες στη Μακεδονία. Ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα και χθες ήσασταν μέχρι χθες. Καταλαβαίνω πολύ καλά και αυτό που εισπράττουμε και από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι έχετε διαρροές προς τα δεξιά. Δηλαδή, ενισχύεται το κόμμα του κ. Βελόπουλου και ενισχύεται και η Νίκη. Γι' αυτό το λόγο πάτε και περισσότερο στη Μακεδονία. Δηλαδή, σας ανησυχεί ότι μπορεί να φύγει πολλοί κόσμος να ψηφίσει Ελληνική λύση, από τη Δημοκρατία εννοώ. Με ενδιαφέρει, κύριε Κοροκυθά, να συσπηρώσουμε τον κόσμο μας και σε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως μπορούν να κοιτούν σε κόμματα προς τα δεξιά μας, να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ του υπεύθυνου και σοβαρού πατριωτισμού και της πατριωτοκαπηλίας. Από εκεί και πέρα διαρροές στα δεξιά μας. Πατριωτοκάπηλος, κύριος Βελόπουλος, κύριος Νασιός. Βεβαίως.
Δεν το κρύβω, το έχω πει πολλές φορές. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία, ένα κεντροδεξιό κόμμα, αλλά στα ζητήματα τα οποία αφορούν τις πατριωτικές ευαισθησίες, η Ελλάδα του 2024 είναι πολύ πιο ισχυρή από την Ελλάδα του 2019, έχοντας επενδύσεις σε ένοπλες δυνάμεις και ασκώντας μια εξωτερική πολιτική η οποία είναι υπεύθυνη, σοβαρή, αξιόπιστη και διακατέχεται από την αυτοπεποίθηση που μια χώρα σαν την Ελλάδα πρέπει να διαθέτει. Εμείς δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική με φωνές. Και όταν έχουμε ζητήματα, παραδείγματος χάρη με τους βόρειους γείτονές μας, αυτά τα λύνουμε με σοβαρότητα, θέτοντας ξεκάθαρα τις κόκκινες γραμμές, ξεκαθαρίζοντας ότι η συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να τηρηθεί, παρότι δεν συμφωνούσαμε με πολλές πτυχές της, και ότι στα ζητήματα της ονομασίας δεν πρόκειται εμείς να κάνουμε πίσω σε καμία περίπτωση. Το όνομα της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία. Και όσο κάποιοι εξακολουθούν να την ονοματίζουν Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα ξέρετε ότι θα μας βγουν απέναντι. Πάντως, εχθές η πρόεδρος της χώρας, η νεοεκλεγήσα πρόεδρος, στην επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας λέει και το πρόεδρος. Δεν βάζει καν δίπλα το Δημοκρατία. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι μας στη Βόρεια Μακεδονία ότι η προεκλογική πρόεδρος τελείωσε. Και ότι έχει έρθει πια η ώρα να σοβαρευτούν, να σεβαστούν με διεθνή συνθήκη, εφόσον τους ενδιαφέρει να μείνουν στον ευρωπαϊκό δρόμο. Δηλαδή, νομίζω ότι θα κάνουν κολοτούμπα. Πιστεύω ότι θα ασκηθούν μεγάλες πιέσεις, διότι όπως είδατε υπήρξε η διάμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την ορκομοσία της Προέδρου, οι οποίες φυσικά ήταν αποτέλεσμα δικών μας παρεμβάσεων. Άρα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι μόνη, όλη η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζητήσατε την παρέμβαση και από την Ευρώπη. Βεβαίως τη ζήτησα. Και με άλλες χώρες. Βεβαίως τη ζήτησα και από την Πρόεδρο της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Λοιπόν, και η παρέμβαση έγινε και η Ελλάδα δεν είναι απομονωμένη αυτή τη στιγμή. Τα Σκόπια είναι απομονωμένα και νομίζω τελικά θα αντιληφθούν ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Και πιστεύω ότι θα προσαρμοστούν στις πιέσεις που θα τους ασκηθούν. Και θα είναι καλό αυτό. Διότι εμείς θέλουμε καλές σχέσεις με τον βόρειο γειτονά μας. Ήμουνα και χθες στη Φλόριντα. Γειτονική χώρα είναι. Επενδύουμε εμείς στη Βόρεια Μακεδονία. Ισχυρή οικονομία στην Βόρεια Μακεδονία. Όχι. Εμείς καταρχάς είμαστε πολύ πιο ισχυρή οικονομία ως Ελλάδα. Όχι. Και αυτό νομίζω ότι είναι στη Βόρεια Μακεδονία είμαστε ισχυρή οικονομία. Βεβαίως είμαστε. Και στη Βόρεια Μακεδονία είμαστε πολύ ισχυροί. Αλλά στη Ελλάδα είμαστε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και θα το κάνει. Αν επιμείνουν. Αν τελικά δεν οπισθοχωρήσουν και επιμείνουν σε αυτό. Ναι. Ο κύριος, άκουγα τον κύριο Βελόπουλο στο βράδυ, λέει, γιατί δεν καταγγέλει, λέει, τη συμφωνία. Τα είπατε καλά εσείς. Ο Πρωθυπουργός. Δεν τα είπατε. Ναι. Τι θα γίνει, πείτε το εσείς. Πείτε το εσείς. Εσείς πρέπει να το πω. Μπορούμε να την καταγγείλουμε συμφωνία. Τα ζητήματα που αφορούν την ονομασία δεν αλλάζουν. Είναι όπως λίγο το άρθρο 110 του Συντάγματος. Άρα υπάρχει μια δυνατότητα να συζητήσουμε το μέλλον της συμφωνίας. Ενδιάμεση συμφωνία δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή πια. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ασκήσουμε μια μεγάλη πίεση στα Σκόπια και στην ηγεσία τους, να αντιληφθούν ότι αυτή η πολιτική τελικά θα τους οδηγήσει σε μια διεθνή απομόνωση. Και δεν νομίζω ότι αυτό το θέλετε. Μήπως πάνε de facto να το εφαρμόσουν. Δηλαδή, διπλή ονομασία, ναι. Αυτό που λέγανε τώρα, σε εισαγωγικά διπλή ονομασία. Να λένε στο εσωτερικό αυτό που θέλουν για το κοινό τους και λένε Μακεδονία. Και έξω, τυπικά, γιατί και μέσα στην ιστοσελίδα της Προεδρίας υπάρχει στα ψηλά γράμματα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Δηλαδή, μήπως είναι μια στρατηγική επιλογή εξωτερικής κατανάλωσης. Αφελείς δεν είμαστε. Δεν είμαστε αφελείς και ξέρουμε πολύ καλά πώς και εμείς να διαχειριζόμαστε τέτοια παιχνιδάκια μικροκομματικά. Ήταν και ο βασικός λόγος που δεν κυρώσαμε τα μνημόνια. Θα σε είχε ασκηθεί κριτική που δεν τα βλέπαμε τι γινόταν. Γιατί θα άλλαζε η στάση των Σκοπίων αν τα είχαμε κυρώσει. Και γιατί έρχονται τώρα και ζητούν κάποιοι αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα χρειάζεται πρόσθετα διαπραγματευτικά όπλα να κυρώσουμε τα μνημόνια. Και δεν τα κατέθεσαν την πρόταση νόμου 5 χρόνια τώρα. Εμείς βλέπαμε τι γινόταν στα Σκόπια. Είναι ανιστόρητη. Του είπατε ανιστόρητη. Και ξέραμε, ναι, είναι και ανιστόρητη. Άρα πάρα πολύ μόνη κριτική που έχουμε. Στη Βόρεια Μακεδονία και γι' αυτό το λόγο δεν θέλετε να πείτε. Βλέπαμε ότι το ΒΜΡΟ έρχεται στην εξουσία με έναν λόγο εθνικιστικό, ακραίο, με επαναφορά όλων των συμβόλων και τη ρητορική μεσάλη εποχή. Και το συζητήσαμε το θέμα εσωτερικά και είπαμε ότι σε αυτή τη συγκυρία εμείς δεν θέλουμε να προχωρήσουμε στην κύρωση των μνημονίων, διότι κάτι τέτοιο θα ουσιαστικά θα στερούσε από τη χώρα ένα σημαντικό διαπραγματευτικό όπλο. Κατά συνέπεια, η αντιπολίτευση λέει συγγνώμη, δηλαδή αν τα κυρώσουμε τώρα τα πρωτόκολλα, θα ενισχύσουμε τη θέση μας. Το ανάποδο ακριβώς θα γίνει. Γιατί? Θα δώσουμε... Δεν σημαίνει ότι ενισχύουμε τη συμφωνία έτσι. Όχι, θα δώσουμε ένα πάτημα στα Σκόπια να συνεχίσουν να κάνουν ακριβώς τα ίδια. Έχουμε ένα διαπραγματευτικό όπλο.
πρέπει να σκληρύνουμε τη στάση μας. Άρα είναι όπλο μας αυτό, δηλαδή. Βεβαίως είναι. Βεβαίως είναι. Είναι και αυτό ένα όπλο. Λοιπόν. Παρά τα όσα λένε ότι τα μνημόνια τα συγκεκριμένα ενδεχομένως μπορεί να είναι εκεί πέρα μας. Γιατί υπάρχει αυτή. Διάβαζα τον κύριο Κοντζιά που το έλεγε. Π.χ. ο έλεγχος του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας, ότι θα μπορούσαμε εμείς να ελέγχουμε τον αέριο χώρο. Σε αυτή τη συγκυρία δεν θα κυρώσουμε τα μνημόνια. Αυτή η κουβέντα θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει γίνει πριν από 1,5 χρόνο, αλλά πάλι σας λέω ότι εμείς βλέπαμε τι γινόταν στα Σκόπια. Και ο βασικός λόγος που δεν προχωρήσαμε ήταν αυτός. Πριν φύγουμε από το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, καταλαβαίνω πολύ καλά, επειδή δεν έχουν πάλι στον πύχη και στις διαρροές που έχετε στα δεξιά, μήπως ενισχυθούν η ελληνική λύση, η νίκη, ας πούμε, από την δική τους τακτική προεκλογική για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί εσείς βγαίνετε να υπερασπιστείτε μια συμφωνία. Βάλτε όμως τους αστερίσκους για τα πρωτόκολλα. Εμείς όμως, κύριε Κολοκυθά, από την άλλη, κοιτάξτε, εδώ δεν είναι όλα θέμα, δεν μπαίνουν όλα στο εκλογικό ζύγι. Προεκλογικά θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα πριν τις εκλογές του 19 να πω ότι εγώ θα σκίσω τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα την καταργήσω με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Δεν το έκανα. Και δεν το έκανα γιατί πολύ απλά ήξερα ότι δεν μπορούσε να γίνει. Και προειδοποίησα τον ελληνικό λαό ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη και άπαξ και κυρωθεί είναι πραγματικότητα και πρέπει να τη σεβαστούμε. Ήμουν πάρα πολύ έντιμος με τους πολίτες. Και αυτό ακριβώς έκανα την επόμενη μέρα. Εφάρμοσα τη συμφωνία. Επεδίωξα καλές σχέσεις με μια κυβέρνηση η οποία εκείνη την εποχή φαινόταν να ήθελε να εφαρμόσει τη συμφωνία από τη δικιά της την πλευρά. Αλλά σήμερα είμαστε δυστυχώς σε μια άλλη πραγματικότητα. Οι εθνικισμοί ξυπνάνε πάλι στα Βαλκάνια. Και η Ελλάδα πρέπει να προσέλθει σε αυτήν την, θα έλεγα, βαλκανική της πολιτική από μια θέση ισχύως, αυτοπεποίθησης, έχοντας μαζί της και την Ευρώπη και το διεθνές δίκαιο, αλλά και την, θα έλεγα, και το ιστορικό δίκαιο, το οποίο δεν επιτρέπει σε μια χώρα σαν τη Βόρεια Μακεδονία να επανέρχεται σε μια προσβλητική για την πατρίδα μας ρητορική, αμφισβητώντας ουσιαστικά την ίδια την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ώστε με την πολιτεύση πάλι παίρνουμε στην αντιπολίτευση. Πάλι ναι, θέλω να ζητήσει τη συγγνώμη, λέει. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Εδώ ο κύριος Κασελάκης, τον άκουσα και την εκπρόσωπο τύπου, ακούω και τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι ουσιαστικά έχετε φορέσει ένα καπέλο πατριωτικό εσείς, το οποίο προεκλογικά έχει περικεφαλαίες κτλ. Και σας καταλογίζει εσάς πατριδοκαπηλεία επί της ουσίας. Επίσης, θα ήθελα να μου κάνετε, και επειδή ακριβώς μιλάμε για τον κύριο Κασελάκη, ένα σχόλιο γενικά για την παρουσία του και τον τρόπο με τον οποίο μπήκε στην πολιτική ζωή του τόπου. Θα μπορούσε θεωρητικά ο κύριος Κασελάκης, όχι θεωρητικά, αξιωργός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να υπάρξει μια εναλλακτική διακυβέρνηση της χώρας. Θα μου πείτε, το λέω στον πρωθυπουργό της χώρας και το λέω και στον άνθρωπο που εκλεγεί πριν ένα χρόνο. Θεωρητικά όμως, στο πολιτικό σκηνικό, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η εναλλακτική. Το ενσαρκώνει ο κύριος Κασελάκης αυτό, κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, να ζητήσουμε συγγνώμη από ποιους και για ποιο λόγο. Ο κύριος Κασελάκης μερικές φορές εκφράζεται με έναν τρόπο που είναι λίγο ασυνάρτητος. Δεν ήταν στην Ελλάδα όταν υπεγράφει η Συμφωνία των Πρεσπών. Ίσως πρέπει να ενημερωθεί καλύτερα για τις ιστορικές ιδιαιτερότητες αυτού του διαχρονικού προβλήματος που είχαμε με το βόρειο γείτονά μας και να μην είναι τόσο απλοϊκός στις προσπάθειές του να κρατήσει εσωκομματικές ισορροπίες. Από εκεί πέρα, ο κ. Κασελάκης θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Εγώ δεν θα πω τίποτα για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται, για το στυλ του. Ίσως είναι λίγο ξένο σε εμένα προσωπικά, αλλά από εκεί και πέρα θα κρίνω τις πολιτικές του θέσεις. Και γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ, για παράδειγμα, στην κοστολόγηση του οικονομικού του προγράμματος, διότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπω από την αντιπολίτευση είναι έναν απολυτικ lifestyle λαϊκισμό, ο οποίος έρχεται όμως και τέμνεται με τις χειρότερες μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, όταν έταζε τα πάντα στους πάντες, με ακοστολόγητο τρόπο και οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Ο ασυνάρτητος είναι πει λίγο βαριά κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όταν λέει πολλές φορές το αυτό και το ανάποδό του στην ίδια πρόταση, αυτή είναι τουλάχιστον η εντύπωση που δίνεται σε εμένα. Αλλά επειδή ξέρετε, αποφεύγω γενικά τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, σε αντίθεση με το τι κάνει η αντιπολίτευση, γι' αυτό και επιμένω στην πολιτική κριτική, η οποία και αυτή όμως πρέπει να έχει το μέτρο της. Η πιο ουσιαστική πολιτική κριτική που ασκώ σήμερα είναι ότι κανείς δεν μιλάει για την Ευρώπη. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην Ευρώπη? Θα έχουμε νέο ταμείο ανάκαμψης. Θα έχουμε ενδεχομένως ένα ενιαίο αμυντικό ταμείο, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτήσει δαπάνες οι οποίες να πρέπει να κάνουμε και ως Ελλάδα και ως Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, μια αντιπυραυλική προστασία για να μπορέσει η Ευρώπη να αποκτήσει ουσιαστική γεωπολιτική ισχύ. Τι θα γίνει? Ακριβώς. Το θόλο αυτό. Το έχω εισηγηθεί και θα επιμείνω σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια σε αυτό. Τι θα γίνει με την κοινή αγροτική πολιτική? Πώς θα στηρίξουμε τους αγρότες μας να κάνουν την πράσινη μετάβαση, χωρίς να τους ασκήσουμε τόσο μεγάλη πίεση στα εισοδήματά τους? Έχετε ακούσει τον κύριο Κασελάκη ή και τον κύριο Ανδρουλάκη ή τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Νατσιό, να λένε μία κουβέντα για αυτά? Μα για αυτά θα ψηφίσουμε.
στις εκλογές της 9ης Ιουλίου. Ούτε οι βουλευτές σας πολύ λένε εδώ που τα λέμε. Εδώ στα πάνελ. Δεν τους φιλοξενούμε όλους. Για Ευρώπη κανένα δεν μιλάει. Αναλόγως τι τους ρωτάτε. Βλέπετε ότι και εσείς με ρωτάτε για τα εσωτερικά. Και πηγαίνω την κουβέντα στην Ευρώπη γιατί ευρωεκλογές έχουμε. Και για την Ευρώπη θα χρειαστεί να ψηφίσουμε την επόμενη μέρα. Και γιατί αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην Ευρώπη τα τελευταία 5 χρόνια ήταν πολύ σημαντικά. Και αυτά που θα συμβούν θα είναι ακόμα πιο σημαντικά. Ναι, για δείτε λίγο το ταμείο, μισό λεπτό. Να μιλήσουμε λίγο για το ταμείο ανάκαμψης. Ναι. 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκα, για παράδειγμα, να σώσω. Βρέθηκα στα Σέρβια. Ναι. Μία κομμόπολη στην Κοζάνη. Ο Δήμαρχος πολύ χαρούμενος. Το κέντρο υγείας αρχίζει και ανακατασκευάζεται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Μαμάτσιο Νοσοκομείο στην Κοζάνη. Μία πτέρυγα. Πάει στους λίγους γιατί το κέντρο υγείας είναι για τους λίγους, είναι για όλους. Οι προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν εντοπίσει 20.000 γυναίκες με καρκίνο του μαστού, τον οποίο δεν τον γνώριζαν. Οι γυναίκες μας ακούνε να μην αγνοήσουν καθόλου το μήνυμα το οποίο θα πάρουν. Μια εξέταση μπορεί να τους σώσει τη ζωή τους. Η υγεία δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, είναι και τα νοσοκομεία. Η υγεία είναι και οι προληπτικές εξετάσεις, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν πήγα, το λέω αυτό για την κατηγορία μας περί προνομιούχων, όταν πήγα στο χωριό της Κοζάνη, σε ένα χωριό της ορεινής Ημαθίας, στα ριζώματα και είδα διαδραστικούς πίνακες. Οι διαδραστικοί πίνακες αυτοί, οι οποίοι ουσιαστικά δίνουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στα απομονωμένα χωριά, είναι χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο για τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Για αυτούς που μπορεί να μην μπορούν να πληρώσουν ένα φροντιστήριο ή για αυτούς οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν μία και μία μισή ώρα για να πάνε σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο να κάνουν φροντιστήριο. Αυτές οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται εν πωλής και από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πολιτικές για τους λίγους ή ένας δρόμος ο οποίος φτιάχνεται. Παραδώσαμε ένα κομμάτι του Ε65 που σπάει την απομόνωση της κεντρικής Ελλάδος. Αυτά είναι, δεν καταλαβαίνω, αυτά είναι για τους λίγους ή για τους πολλούς. Όχι, είναι και σημαντικό η Ευρώπη και προφανώς και το διακύβευμα είναι ευρωπαϊκό. Το διακύβευμα είναι μόνο ευρωπαϊκό. Όχι, ναι, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε όμως. Βλέπω ότι εσείς όμως πράγματι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι θέμα Ευρώπης, είναι εξαιρετικά σημαντικό όλο αυτό. Ταυτόχρονα όμως εσείς ως διακύβευμα των εκλογών θέτετε την πολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό. Δηλαδή, εμείς το και εγώ δεν μεταξύ μας. Ναι, για να το πάρουμε από την αρχή. Δηλαδή, πάλι Μητσοτάκης χάος και σε ευρωεκλογίες, δηλαδή. Το βάζετε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Και έχετε και 120 βουλευτές παραπάνω, έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε να δείτε. Η αντιπολίτευση προσέρχεται σε αυτές τις ευρωεκλογές λέγοντας τι. Δημοψήφισμα κατά του Μητσοτάκη. Να αδυνατήσει η κυβέρνηση, ενδεχομένως να ζητήσουμε εκλογές την επόμενη μέρα, να μην έχει κυβέρνηση νομοποίηση. Λέτε να μην σηκώσουμε το γάντι. Εμείς λέμε λοιπόν ότι βεβαίως σε μια εθνική κάλπη θέλουμε να επανεπιβεβαιώσουμε το μήνυμα των τελευταίων εθνικών εκλογών και να μην δώσουμε σε κανέναν τη δυνατότητα να ισχυριστεί το βράδυ της 9ης Ιουνίου ότι έχουν αλλάξει δραστικά οι πολιτικοί σχετισμοί. Προφανώς συγκρίνουμε ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Γιατί πάντα σε ευρωεκλογές το ξέρουμε καλά ότι ο πήχης είναι πολύ χαμηλότερος. Να θυμίσω σε αυτούς που δεν το γνωρίζουν ότι στις εκλογές του 81, ίσως εμείς οι παλαιότεροι. Να τα θυμόμαστε λίγο. Το Πασόκ είχε πάρει 48%. Την ίδια μέρα στις ευρωεκλογές πήρε 40%. Είχε 8 μονάδες υστέρηση. Άρα, εμείς έχουμε βάλει τον πήχη στις ευρωεκλογές του 2019. Άρα πιστεύω. Απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι αν πέσω από το 41 στο 33, έχω χάσει 8 μονάδες. Αυτό λένε. Από όσα είπα, συγκρίνουμε μήλα με μήλα και όχι μήλα με πορτοκάλια. Είναι κάλπη όμως. Είναι κάλπη. Κάλπη είναι. Μέσα ένα χρόνο. Είναι κάλπη με άλλα χαρακτηριστικά όμως. Και ο Κασελάκης λέει ότι θα μείνετε έκθαμβοι από το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και μιλάει για ανατροπή. Αν λέει ότι δύο μπροστά και είναι και δύο, είναι αντίθετο. Και να τελειώνει το άλλο, θα είναι 41%. Αυτό που... είναι λίγο. Θα ήταν. Εμείς βάλαμε ένα σαφή στόχο. Και ένα πήχη, τον οποίο πιστεύουμε ότι μπορούμε να πιάσουμε και γι' αυτό να αγωνιζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ποιο ποσοστό θα μας αφήσει έκθαμβους. Δεν το ξέρω. Αποφεύγω, ξέρετε, τα εντυπωσιακά επίθετα. Δεν είναι κάτι το οποίο εμένα μου ταιριάζει στον τρόπο με τον οποίο εκφράζομαι. Θα επαναλάβω όμως ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μια εντολή τετραετίας. Πήραμε στις εκλογές ένα υψηλό ποσοστό. Το 41% μας το έδωσαν οι πολίτες. Και αυτοί που αμφισβητούν το 41% αμφισβητούν ουσιαστικά την εντολή του ελληνικού λαού. Δεν πήγαμε να το πάρουμε, δεν το υφαρπάξαμε από κάποιον, δεν εξαπατήσαμε τους πολίτες. Μας το έδωσαν οι πολίτες. Όμως θυμάστε ότι από το βράδυ των εθνικών εκλογών είπα ότι το 41% δεν είναι εντολή αλαζονίας, αλλά είναι μια επιταγή την οποία πρέπει να εξαγυρώσουμε εμπιστοσύνη και απαιτήσει. Ναι, γιατί όμως. Μιλάνε διαρκώς πράγματι για το 41% ως δείγμα ελαζονίας εκ μέρους
της κυβέρνησής σας. Αυτό είναι μια προσβολή, καταρχάς, στον ελληνικό λαό. Και προσβολή σε όλους όσοι μας ψήφισαν. Όπως σας είπα, το 41% δεν το υφαρπάξαμε. Μας το έδωσαν οι Έλληνες πολίτες. Και για εμένα είναι πάρα πολύ τιμητικό και με υποχρεώνει να κατεβάζω το κεφάλι και να είμαι σεμνός και να δουλεύω ακόμα πιο σκληρά. Και δεν νομίζω ότι στη δικιά μου προσωπική, θα έλεγα, πολιτική διαδρομή έχω ποτέ δείξει ότι ούτε είμαι αλαζόνας, ούτε ότι δεν τιμώ τον ελληνικό λαό, ούτε ότι δεν αναγνωρίζω τα λάθη μου, ούτε ότι δεν κάνω την αυτοκριτική μου. Άρα, ας είναι λίγο προσεκτικοί αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, είναι καινούργοι στην πολιτική. Δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμα. Δεν έχουν εκλεγεί πουθενά. Ενώ στο κοινοβούλιο μπορεί να έχουν εκλεγεί ο κ. Κασελάκης, πρόεδρος του κόμματός του με δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά δεν έχει εκλεγεί ακόμα. Δεν είναι καν βουλευτής. Θα εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής. Μάλλον να το πω αλλιώς, δεν θα έχει εκλεγεί και ποτέ βουλευτής, με σταυρό. Γιατί θα εκλεγεί αυτόματα βουλευτής ως πρόεδρος του κόμματος. Άρα θα έλεγα λίγη σεμνότητα, λίγη λιγότερη έτσι, αυταρέσκεια δεν βλάπτει στην πολιτική. Εγώ κατανοώ τις ανάγκες του πολιτικού διαλόγου. Αλλά μερικές φορές, όταν μετατρέπουμε τα τρόλ τα οποία διαβάζουμε στο διαδίκτυο σε επίσημη πολιτική θέση, εκεί αρχίζει να υπάρχει ένα πρόβλημα. Και δυστυχώς αυτό γίνεται αρκετά συχνά. Κάνει πολιτική την... κάνει αυτό, δηλαδή, ο κ. Κασελάκης. Να δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο εμένα προσωπικά με ενόχλησε πάρα πολύ. Ναι. Οργανώνουμε τον τελικό του Conference League. Ναι. Έτσι είναι. Είναι μια επιτυχία για τη χώρα μας, ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία, ότι έχουμε μια ελληνική ομάδα η οποία διεκδικεί τον τρόπο. Μην το συζητήσουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Για σας έχει άλλα αισθήματα. Το κατάλαβα. Για σας το είπα. Πρόβλεψη δεν θα ζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε τέρμα. Όχι, άμα θέλετε πρόβλεψη, να κάνουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Για εσάς το είπα. Κάθε φορά που διοργανώνεται μία επίσημη διοργάνωση στην Αθήνα, υπάρχει ένα νοσοκομείο αναφοράς. Το οποίο πρέπει να περιθάλψει τους επίσημους οι οποίοι έρχονται. Λοιπόν, αυτό γίνεται κάθε φορά. Το νοσοκομείο κατά κανόνα είναι ο Ευαγγελισμός. Πάνω σε αυτό βγήκε η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι κάνουμε, λέει, ιατρική δύο ταχυτήτων. Διαλογή. Λοιπόν, και κάνουμε διαλογή. Μα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι συμβατική υποχρέωση. Το κάνατε για VIP. Βεβαίως είναι συμβατική υποχρέωση χώρας. Αν δεν θέλουμε να διοργανώνουμε διοργανώσεις, να μας το πούν. Θέλουν να μας ασκήσουν κριτική για την υγεία, να το κάνουν. Και θα την ακούσω, γιατί πρώτος εγώ θα σας πω ότι το σύστημα υγείας χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Για το Θεό όμως. Να πάω όχι, στο σύστημα υγείας. Όχι μέσα από τα τρόλ του διαδικτύου, ναι. Να επισημοποιείται αυτή η γραμμή και για να γίνεται επίσημη γραμμή του κόμματος. Να πάω στο σύστημα υγείας, συγγνώμη. Ναι. Σας απασχολεί που είσαι ένα δεύτερος. Όχι. Δεν είναι δικιά μου, καταρχάς δεν με αφορά. Και μπορώ να ελέγξω αυτά τα οποία αφορούν το κόμμα. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι η Νέα Δημοκρατία να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση, καλύτερο αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Το ποιος θα είναι δεύτερος θα το καθορίσουν οι πολίτες. Γιατί το Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, λέει ότι έχετε επιλέξει αντιπολίτευση τον κ. Κασελάκη. Και τώρα μιλάμε για τον κ. Κασελάκη τόση ώρα. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι η χώρα έχει αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτή καθορίστηκε από το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών και θα την έχει μέχρι τις εθνικές εκλογές, εκτός αν συμβεί κάτι δραστικό στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Η χώρα όμως έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση με έναν αρχηγό ο οποίος δεν είναι στη Βουλή. Γιατί επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ έναν πρόεδρο ο οποίος δεν είναι κοινοβουλευτικός. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Επαναλαμβάνω όμως το τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Εμένα προσωπικά δεν με αφορά. Θα ασκώ λελογισμένη κριτική στην αντιπολίτευση σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα θα μιλώ από τώρα μέχρι τις ευρωεκλογές. Γιατί η φωνή της Ελλάδος πρέπει να ακούγεται δυνατή στην Ευρώπη την επόμενη μέρα και γιατί το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης πρέπει να συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και με μια ακόμα ισχυρή λαϊκή υγεία, εντολή. Υγεία, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Για να πάμε, πριν πάμε και στα υπόλοιπα. Υγεία. Στο παιδόν, λένε οι γιατροί, δεν θα κάνουμε τακτικά χειρουργία. Παιδόν τώρα. Λόγω ελλείψεων. Λόγω ελλείψεων. Μας είπε το πρωί μια γιατρός, μια αναισθησιολόγη είναι λιγότερο. Κάνουμε αυτή τη στιγμή, άκουσα και τον Υπουργό. Ετοιμαζόμαστε να αξιολογήσουμε τις προκηρύξεις οι οποίες έχουν γίνει. Προσπαθούμε διακαώς να βρούμε γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες και αναισθησιολόγοι είναι μία από αυτές. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα του συστήματος υγείας. Μακάρι να είχαμε αναισθησιολόγους περισσότερους, να τους προσλαμβάναμε. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να τους εφεύρει, να τους κατασκευάσει με κάποιον τρόπο που να παραπέμπει σε αλχημία και να τους προσλάβουμε, να έρθει να μας το πει. Γιατί δεν έρχονται αναισθησιολόγοι? Είναι θέμα μισθών. Καταρχάς. Είναι θέμα. Τι είναι το θέμα? Καταρχάς, γιατί... να το συζητήσουμε αυτό. Καταρχάς. Διαπιστώσαμε και στην πανδημία ότι στην κατανομή των ειδικοτήτων δεν είχαμε αρκετούς αναισθησιολόγους. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά και τις ιατρικές σχολές και τις ειδικότητες. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε δομικά. Δεύτερον, ναι, οι μισθοί στο σύστημα υγείας σίγουρα δεν είναι τόσο ελκυστικοί όσο οι μισθοί σε άλλες χώρες, γιατί χάσαμε πολλούς γιατρούς οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό. Ζητάνε αφορολόγητο οι γιατροί εκεί τώρα. Ναι, να δούμε όμως τι κάναμε και γι' αυτό.
άμα δείτε τις απολαβές των γιατρών, έχει υπάρξει μια σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Και με μια οριζόντια αύξηση που έγινε πριν αυξήσουμε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων πέρυσι, και με αύξηση τις οποίες δώσαμε στις εφημερίες, γιατί το κάναμε αυτό, γιατί ξεχωρίσαμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι κρίσιμο για το σύστημα υγείας να έχουμε υγειονομικό προσωπικό, το οποίο να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα πληρωμένο, πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού. Και αυτό κάνουμε. Θέλουμε και περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές, και τρέχουν οι προκηρύξεις προσλήψεων αυτή τη στιγμή, και καλύτερα πληρωμένους. Να επανέλθω όμως σε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει ξεχωριστή σημασία. Επενδύουμε πολύ στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές. Δύο παραδείγματα. Φτιάχνουμε 32 καινούργιες μονάδες εντατικής θεραπείας στον Ευαγγελισμό. Μιας και μιλήσαμε. Mm-hmm. Είχαμε 31, θα φτιάξουμε 32. Θα έχουμε να επανορθώσουμε. Φτιάχνουμε, βεβαίως. Αυτό είναι το θέμα. Και φτιάχνουμε 3 καινούργια νοσοκομεία. Ένα εκ των οποίων μάλιστα είναι στην Κομωτινή, σε πολύ κρίσιμη εθνικά περιοχή. Από τώρα εργαζόμαστε για τη στελέχωση των νοσοκομείων και για τον καινούριο οργανισμό, mm-hmm. ώστε να είναι πανέτοιμα. Ξαναφτιάχνουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε πάρα πολλά νοσοκομεία. Βρέθηκα τις προάλλες στο Αττικό. Το Αττικό είναι νοσοκομείο αναφοράς για όλη τη Δυτική Αττική. Και ξέρετε, μερικές φορές, επειδή γίνεται και μια μεγάλη κουβέντα για τις εφημερίες, οι οποίες μερικές φορές πράγματι μπορεί να είναι προβληματικές. Πολλές φορές τα καλά νοσοκομεία, τα πολύ δημοφιλή νοσοκομεία, πληρώνουν και το τίμημα της φήμης τους. Αλλά άμα πάτε να δείτε, και σας ζητώ να κάνετε ένα ρεπορτάζ, ενδεχομένως όχι τώρα, σε 2-3 μήνες, να δείτε τα καινούρια τμήματα επειγόντων περιστατικών στο Αττικό. Μιλάμε για μια τελείως διαφορετική εικόνα για το πώς υποδεχόμαστε τον ασθενή, ειδικά τον ασθενή που έρχεται με τραύμα, όπου κάθε λεπτό μετράει. Άλλη μια σημαντική επένδυση, η οποία γίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, και αυτή θα είναι η εικόνα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας. Λοιπόν, ελληνοτουρκικά, μην το παραλύσουμε. Το δείξατε λίγο. Εθνικά, εδώ ακούμε τον Ερντογάν. Λέει, καλά είναι τα έρημα νερά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι καλά τα έρημα νερά, δεν έχουμε παραβιάσεις. Υπάρχει διάβλη επικοινωνίας. Φαντάζομαι ότι ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι είναι καλό να επικοινωνείς με το γείτονα. Ακούμε τον Ερντογάν εχθές να λέει επί της ουσίας ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Τι μπορεί να περιέχει αυτός ο συμβιβασμός? Καταρχάς, ας κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση της πολιτικής μας απέναντι στην Τουρκία. Η Ελλάδα δεν άλλαξε πολιτική απέναντι στην Τουρκία τα τελευταία 5 χρόνια. Η Τουρκία άλλαξε πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Και από το Ερντογάν Γιόκ, Μητσοτάκης Γιόκ, συγγνώμη, εγώ δεν είπα ποτέ Ερντογάν Γιόκ, από το Μητσοτάκης Γιόκ πήγαμε σε μια κανονικότητα, η οποία θα έλεγα ότι είναι το ζητούμενο, αλλά και αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται ανάμεσα σε γειτονικές χώρες, να μπορούμε να συνομιλούμε και όπου διαφωνούμε, να διαφωνούμε πολιτισμένα και χωρίς ακρότητες. Τι έχουμε πετύχει με αυτή την πολιτική? 15 μήνες να μην έχουμε ουσιαστικά καμία παράβαση ή παραβίαση του ένα αέριου χώρου στο Αιγαίο. Δεν το είχαμε ποτέ από το 2014 και μετά. Έχουμε πετύχει μια καλύτερη συνεργασία στο μεταναστευτικό, η οποία μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι ελέγχουμε πια το ζήτημα των παράνομων ορών. Έχουμε πετύχει μια πολύ σημαντική συμφωνία με τη γρήγορη βίζα στα νησιά. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποιο ρεπορτάζ. Θα δείτε την ικανοποίηση των νησιωτών μας από τον μεγάλο αριθμό των Τούρκων επισκεπτών. Και έχουμε βάλει επίσης και ένα πλαίσιο πολιτικού διαλόγου για να συζητήσουμε τη μεγάλη μας διαφορά, που είναι η υιοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδος, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό το ζήτημα μας ταλανίζει παραπάνω από 40 χρόνια. Δεν θα λυθεί από τη μία στιγμή στην άλλη, ούτε και περιμένω από την Τουρκία από τη μία στιγμή στην άλλη να αλλάξει δραστικά τις θέσεις της. Έχω μια πορεία, κύριε Μάρκο. Οι Τούρκοι λένε δεν υπάρχει υφαλοκρηπίδα στα νησιά. Εμείς λέμε υπάρχει. 100%. Ο συμβιβασμός αυτό που μπορεί να υπάρξει? Ότι τα νησιά έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα είναι κάτι που δεν αμφισβητείται, ότι θες δίκιο. Ας συμφωνήσουμε. Ναι, αλλά η Τουρκία δεν έχει κυρώσει και την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να συμφωνήσουμε τους κανόνες. Και επίσης να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι αυτή η βαθιά αναθεωρητική πολιτική, η οποία υιοθετήθηκε, δεν επαναλαμβάνεται με την ίδια ένταση. Και το συγκρατώ αυτό ως θετικό. Τους τελευταίους μήνες. Όχι. Δηλαδή, η Τουρκία θέλει να πάμε με λύση πακέτο. Δεν το πιστεύω. Η λύση πακέτο δεν συζητείται από την Ελλάδα από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε μία μόνη διαφορά. Ενώ στα ζητήματα τα οποία αφορούν τη γεωπολιτική πραγματικότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, κοιτάξτε, επειδή με ρωτάτε, θα σας απαντήσω ειλικρινά. Άμα με ρωτάτε αν περιμένω ότι στους επόμενους 3, 6, 12 μήνες θα έχουμε κάποια σημαντική, έτσι, ένα κάτι το οποίο θα αλλάξει τα goalpost, το θεωρώ δύσκολο. Όμως η διατήρηση των ανοιχτών διαλόγων από μόνη της
έχει μία μεγάλη αξία, ειδικά σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών προκλήσεων. Διαφωνούμε και για το πώς βλέπουμε την ευρύτερη γειτονιά μας με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνομιλούμε. Ξέρετε, μου λέει ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τα γεωπολιτικά, μου λέει δηλαδή, για να μην έχουμε ήρεμα νερά, μπορούμε να τους αφήσουμε να γκριζάρουν τα πάντα οι Τούρκοι, μόνο και μόνο για να μην διαταράξουμε τα ήρεμα νερά. Γιατί ποτέ έγινε αυτό, δεν το ξέραμε. Με σε επίπεδο κλιμάκωσης ρητορικής. Μα δεν τη βλέπουμε. Αν τη βλέπαμε, θα υπήρχε αντίδραση. Αλλά δεν τη βλέπουμε. Ας είμαστε εδώ πέρα και λίγο αντικειμενικοί και ρεαλιστές. Νομίζω ότι μερικές φορές αισθάνομαι ότι και στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λες και θρέφονται επαγγελματικά από την ελληνοτουρκική ένταση. Κάνουν πολύ συχνά την τρίχα τριχιά, δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα και μερικές φορές μεγαλοποιούν και επιμέρους δηλώσεις που μπορεί να μην απηχούν ούτε την ελληνική ούτε την τουρκική θέση. Για πείτε τα μου, περιβαλλοντικά λοιπόν, πάρκα, παραδείγματος. Για τα πάρκα αυτά, νομίζω ότι η απάντηση η οποία έδωσα, την οποία να σας επαναλάβω, την είπατε, πράγμα. Περιμένατε αντίδραση. Είναι πάρα πολύ σαφής. Δεν ξέρω αν περίμενα αντίδραση, αλλά δεν είναι ζήτημα το οποίο αφορά την Τουρκία. Το τι κάνει η Ελλάδα στην προστασία του περιβάλλοντος εντός της ζώνης κυριαρχίας της δεν αφορά την Τουρκία. Θα το ξαναπώ. Δεν θα πάρουμε τη γνώμη κανενός. Θα είναι στα Δωδεκάνησα μόνο στις Κυκλάδες. Θα είναι οπουδήποτε η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία. Από Κυκλάδες μέχρι τα Δωδεκάνησα. Δεν είναι αυτό ένα ζήτημα. Διαφωνούν οι Τούρκες αυτό. Δεν είναι αυτό ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει στη συζήτηση. Ούτε καν μόνοι μας. Η άσκηση κυριαρχίας και προστασίας των ζωνών κοντά στα νησιά μας και του φυσικού μας περιβάλλοντος δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Έχει αυξημένες υποχρεώσεις ως προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, αλλά θα σας έλεγα ότι είναι και μια υποχρέωση που έχουμε και εμείς απέναντι στα νησιά μας, στο οικοσύστημά μας, στους παράδειγμα. Ξέρετε, όταν φτιάχνουμε μια ζώνη, να το εξηγήσουμε και λίγο τι είναι αυτό, με απλά λόγια να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Έχουμε πρόβλημα υπεραλίευσης. Το ξέρουμε, νομίζω όλοι μας το λένε και οι ίδιοι οι ψαράδες. Αν καθορίσουμε κάποιες ζώνες πέριξ των νησιών μας, εκεί δηλαδή που συχνά αναπαράγονται τα ψάρια, ως ζώνες προστασίας, όπου δεν επιτρέπουμε το ψάρεμα. Και είναι κάτι το οποίο μπορέσουμε να επιβάλλουμε, αυτόματα δημιουργούμε ζωτικό χώρο για το θαλάσσιο πλούτο να αναπαράγεται. Το είδαμε στη διάρκεια της πανδημίας. Ναι, όπου ένας χρόνος που δεν ψαρεύσαμε και ξαφνικά μας λέγανε οι ψαράδες πόσο περισσότερα ψάρια υπήρχαν. Άρα μην τα παρεξηγούμε όλα. Και μην θεωρούμε ότι όλες οι ενέργειες της Ελλάδος είναι παρεξηγήσιμες ή μπορεί να εντάσσονται σε κάποια σχέδια τα οποία δεν τα λέμε φανερά. Αυτά τα οποία λέμε τα εννοούμε και αυτά τα οποία εννοούμε τα κάνουμε. Όμως, κύριε Πρόεδρε, μήπως αφήνουν να λένε πράγματα και εμείς απλά θέλουμε τα ήρεμα νερά. Μα τι, είδατε κάποια. Εγώ πήγα στην Άγκυρα και απάντησα στον πρόεδρο Ερντογάν με πολιτισμένο τρόπο, αλλά με ευπρέπεια, όπως αρμόζει πάντα, αλλά και με αυτοπεποίθηση. Ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε σε τουρκική μειονότητα. Του είπα δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα. Ναι. Πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, είπε ότι κατά την άποψη της Ελλάδος η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Άρα από πού προκύπτει ότι εμείς διαρκώς υποχωρούμε και εν πάση περιπτώσει, άμα δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Πού ήμασταν το 19 και πού είμαστε το 24. Μια Ελλάδα με πολύ περισσότερο κύρος σήμερα σε σχέση με το πού ήμασταν το 19 όταν βγαίνει από την κρίση. Με τις ένοπλες δυνάμεις να έχουν δημιουργήσει συνθήκες ισχυρής αποτρεπτικής δυνατότητας, με την Ευρώπη παρούσα στα σύνορά μας και με την Ελλάδα να έχει ουσιαστικά εντάξει τα ελληνοτουρκικά ζητήματα σε συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θέτοντας ουσιαστικά και την Τουρκία προ σαφών επιλογών για το τι πρέπει να κάνει. Άρα, για να το δούμε λίγο έτσι αντικειμενικά, είμαστε πιο δυνατοί ή πιο αδύναμοι σήμερα. Και αν πάμε και στη σκληρή αποτροπή, θα βρεθώ σε 2 εβδομάδες στη Νορμανδία, σε ακριβώς 2 εβδομάδες από αύριο, σε μια πρόσκληση του Προέδρου Μακρόν για τα 80 χρόνια από την απόβαση της Νορμανδίας. Θα πάτε και στο Λορεάν. Θα πάω και στο Λορεάν. Δεν είχα την ευκαιρία να πάω μέχρι στιγμής, αλλά επειδή είναι δίπλα, θα επισκεφθώ το Λορεάν 3 υπερσύγχρονες φρεγάτες ναυπηγούνται. Και αυτό ήταν μια επιλογή αυτή την οποία. Απάντηση, αυτή είναι και η απάντηση σε όσους πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι αδύναμη. Η ισχυρή αποτροπή είναι απαραίτητη, για μια εξωτερική πολιτική αυτοπεποίθησης. Και δείτε επίσης τι έχει γίνει στον αέρα, την προμήθεια στον Ραφάλ, τα σύγχρονα, ο εξυγχρονισμός των F-16, κάτι που, επειδή εγώ είμαι δίκαιος, ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά πρακτικά είχαμε μεγάλες δυσκολίες υλοποίησης και γι' αυτό και κάναμε ουσιαστικές παρεμβάσεις για να τρέξει το πρόγραμμα. Όλες αυτές είναι σημαντικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας. Λοιπόν, καταστρέφεστε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγκίπ Ερντογάν, 5 χρόνια τώρα πια ως πρωθυπουργός.
Έχει αλλάξει ο Ερντογάν τη στάση του, έχει αλλάξει μέσα του, δηλαδή τη σχέση του με την Ελλάδα, τη στάση του για την Ελλάδα, ή παρουσιάζεται αλλιώς μέσα στο εσωτερικό. Κοιτάξτε, εσάς, προφανώς, είναι λίγο άκομψο να μιλώ για συζητήσεις οι οποίες εκ των πραγμάτων πρέπει να διακατέχονται από κάποιους διπλωματικούς κανόνες. Θα σας πω όμως... Να δημοσιογράφοι είμαστε και πρέπει να καταλαβαίνετε τώρα. Σε επίπεδο πολιτικής. Ναι, πιστεύω ότι η Τουρκία έχει αντιληφθεί ότι η προηγούμενη πολιτική της την οδηγούσε σε ένα διέξοδο, σε μια ευθεία σύγκρουση και με την Ευρώπη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ότι αυτή η πολιτική της τελικά, επειδή ακριβώς εμείς παίξαμε τα χαρτιά μας έτσι, ήταν μια πολιτική που τελικά δεν της βγήκε έτσι όπως φανταζόταν και κάνει μια προσαρμογή στον ρεαλισμό, η οποία από πλευράς μας είναι καλοδεχούμενη. Και αυτήν επιδιώκαμε εξ αρχής. Λοιπόν, δεν επιδιώκαμε να είμαστε με την Τουρκία με το δάχτυλο σκανδάλι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα τα δικαιοσύνης για να δούμε και το θέμα των τεμπών. Βλέπουμε μια αμφισβήτηση συνολική του κόσμου σε επιμέρους δικαστικές αποφάσεις και συνολικά απέναντι στη δικαιοσύνη. Προμετωπίδα είναι η υπόθεση των τεμπών. Δηλαδή, να σας το πω ευθέως για να μην γυρνάω γύρω-γύρω τώρα, λένε περίπου ότι η κυβέρνηση πάει να συγκαλύψει το θέμα με συνεργό τη δικαιοσύνη. Το λέω σε ένα γενικό αφήγημα σε πολλά εισαγωγικά όλο αυτό. Είναι πολύ, πολύ στενάχωρο να αμφισβητείται η θεσμική επάρκεια της χώρας να αντιμετωπίσει μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτό το οποίο λέτε. Εγώ καταλαβαίνω γιατί μπορεί η αντιπολίτευση να θέλει να κατηγορεί την κυβέρνηση. Και ξέρετε ότι για το θέμα αυτό έχω μιλήσει με αρκετό θάρρος και χωρίς να μασίσω τα λόγια μου. Και για τις διαχρονικές ευθύνες που υπήρχαν στην κατάσταση των σιροδρόμων και για αυτά τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει και ενδεχομένως δεν έγιναν. Όμως σήμερα η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει κινηθεί αντικειμενικά και νομίζω ότι το επιβεβαιώνετε και εσείς με το ρεπορτάζ σας πολύ πιο γρήγορα από αντίστοιχες άλλες υποθέσεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αυτή και δεν αναφέρομαι μόνο στην περίπτωση του σταθμάρχη. Όχι, δεν είναι κατηγορούμενοι. Είναι πολύ κατηγορούμενοι, αλλά υπάρχει και μια λεπτή γραμμή την οποία πρέπει να υπηρετήσουμε μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και μεταξύ των fake news, τα οποία δυστυχώς διακινούνται με πολύ μεγάλη άνεση και τα οποία, λυπάμαι που το λέω, ρίζωσαν και έγιναν πιστευτά σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Συντριπτικό φοβάμαι, κύριε Πρόεδρε. Συντριπτικό είναι το ποσοστό που τα αμφισβητεί όλα. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να δεχτώ τις ευθύνες μας. Τις έχω αναλάβει εξάλλου για τα ζητήματα της κατάστασης εδώ. Αυτό το οποίο δεν δέχομαι και δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μην το αμφισβητήσω με τον πιο έντονο τρόπο είναι όλη αυτή την άθλια θεωρία περί συγκάλυψης. Ότι δήθεν εμείς το βράδυ του δυστυχήματος τρέχαμε να μαζέψουμε ευρήματα ή να συγκαλύψουμε. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Είναι βαθιά προσβλητικά και για εμένα προσωπικά. Και βέβαια αυτοί οι οποίοι επιμένουν να επανέρχονται στο ζήτημα αυτό εργαλοποιούν τον πόνο των συγγενών με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά είναι ανεπίτρεπτος. Και εγώ συναντώ συχνά συγγενείς. Τι το λέω. Βεβαίως. Είναι η πρώτη φορά που σας το λέω. Γιατί δεν τους έχετε δει, θέλω να ρωτήσω. Και συνάντησα και στη Θεσσαλονίκη. Δεν το είπα. Τι σας λένε. Δεν το είπα. Δεν το διαφήμισα. Θα συναντηθώ ιδιωτικά με όποιον θέλει να με δει. Θα του μεταφέρω την άποψή μου και από εκεί και πέρα δεν θα κρυφτώ από το πρόβλημα. Αλλά το να έρχονται κάποιοι ακόμα και σήμερα και να ισχυρίζονται ότι δήθεν. Δεν θα τα επαναλάβω. Νομίζω ότι τα έχετε ακούσει εσείς πολλές φορές και δεν πρέπει να τα επαναλάβω και για ένα λόγο ακόμα. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πραγματονόμονας δεύτερος που έχει οριστεί από την ελληνική δικαιοσύνη, ο οποίος πρέπει τελικά να απαντήσει για αυτό το οποίο εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν ισχύει, αλλά νομίζω ότι μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να το πει με απόλυτη βεβαιότητα και να δώσει πια στο δικαστήριο όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει στη διάθεσή του για να γίνει μια δίκη. Φαντάζομαι οι συγγενείς σας ρωτάνε και το εξής. Αν στείλει η δικαιοσύνη ο ανακριτής ένα πόρισμα που λέει ότι υπάρχουν ευθύνες, να διερευνηθούν, συγγνώμη, ευθύνες πολιτικών προσώπων. Και αναφέρεται στο όνομα του κ. Καραμαλή. Εδώ είμαστε, το έχω πει πολλές φορές. Θα κάνετε προανακριτική. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα στη Βουλή. Ποτέ δεν κρυφτήκαμε από τη Βουλή. Αλλά η ευθύνη κατάρτισης κατηγορητηρίου
ανήκει στην αντιπολίτευση. Έχει τα στοιχεία όμως στην Βουλή. Αν το πει ο Ας το κάνει λοιπόν και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Έχει τα στοιχεία πάντως, κύριε Πρόεδρε, δεν πήγε πολύ καλά. Έκλεισε γρήγορα τις εργασίες, δεν περίμενε να έρθει δικογραφία, δεν κάλεσε σημαντικούς μάρτυρες. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Από την άλλη, εμείς την κάναμε την εξεταστική, έχοντας όμως εκφράσει και δημόσια τις επιφυλάξεις μας κατά το πόσο η Βουλή σε μια έντονα κομματικοποιημένη συζήτηση μπορεί πράγματι να φτάσει στο βάθος αυτής της υπόθεσης. Και λυπάμαι γιατί δεν έχουμε αποδείξει μέχρι στιγμής ότι συνολικά στη Βουλή έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πάνω από την κομματική αντιπαράθεση και να κάνουμε μια ουσιαστική ερευνητική δουλειά. Άστε. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που έγινε εξεταστική, είπαμε θα την κάνουμε. Έχουμε ένα πόρισμα. Δεν το διάβασε κανείς το πόρισμα μας. 800 σελίδες ήταν. Λοιπόν, ας έρθουν να πούνε ότι αυτό αμφισβητούμε το Α, το Β, το Γ, να το συζητήσουμε. Αλλά δεν διαβάστηκε ποτέ το πόρισμα. Εγώ κρατάω πάντως ότι αν η δικαιοσύνη στείλει προανακριτική. Προφανώς η συζήτηση θα γίνει στη Βουλή. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση στη Βουλή. Ερώτημα τελευταίο. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι η ΕΕΠ απάντησε στην αρχή προστασίας, στην αρχή για τις τηλεπικοινωνίες, ότι δεν μπορεί να δώσει ενημέρωση σχετικά με το ποιος παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έχετε πει και εσείς δημόσια, γι' αυτό επανέρχομαι, ότι ο Ανδρουλάκης πρέπει να ενημερωθεί. Δεν θα πω τίποτα για το θέμα αυτό, καθώς αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υπάρχει μια απόφαση του ΣΤΕ, κύριε Πρόεδρε, και ολομένως στον Ανατολικό Δικαστηρίο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την ανεξάρτητη αρχή και την ΕΕΠ. Από εκεί και πέρα, η ΕΕΠ συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ανεξάρτητης αρχής. Και δεν θα μπω καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Την ΕΕΠ εσείς δεν την υποπτία σας, δεν είναι. Το θέμα αφορά, όπως σας είπα, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τις απαντήσεις που δίνει και τα ανεξάρτητη αρχή. Αν η ανεξάρτητη αρχή καλύπτεται από τις απαντήσεις της ΕΕΠ, έχει καλό. Αν δεν καλύπτεται, θα επανέλθει. Λοιπόν, μετά τις εκλογές θα έχουμε ένα σχηματισμό, ακούω. Με τις ευρωεκλογές. Έχουμε ακόμα 17 μέρες μέχρι τις εκλογές. Και αντί να ενδιαφέρεστε για το αποτέλεσμα των εκλογών, με ρωτάτε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Σχεδόν όλα όσα προλαβαίναμε. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν οι συχνές κυβερνητικές αλλαγές. Κάποια στιγμή θα πέσετε μέσα. Σωστό. Πάντως η ερώτηση έχει την έννοια ότι κατά πόσο ευχαριστημένος είστε, 100% κανείς δεν μπορεί να είναι, από τη λειτουργία της κυβέρνησης. Με αυτή την έννοια είναι η ερώτηση, τέλος πάντων. Κάθε κυβέρνηση μπορεί να γίνει καλύτερη. Και εγώ είμαι ο πρώτος, ο οποίος οφείλω να είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου και με τους συνεργάτες μου. Και όταν υπάρχουν τομείς όπου η πρόοδος δεν είναι αυτή την οποία περιμένω, προφανώς και έχω τις δυνατότητες να κάνω όλο το εδώ τις παρεμβάσεις. Μπορείτε να μας δώσετε μια ιδέα για το ποιοι είναι αυτοί οι τομείς που περιμένατε ενδεχομένως περισσότερα πράγματα. Κάνετε μια ερώτηση. Είστε πολύ έμπειρος που ξέρετε ότι δεν πρόκειται ποτέ να σας την απαντήσω. Και όπως λοιπόν, ξέρετε, οι κυβερνητικές αλλαγές δεν προαναγγέλλονται. Αλλά νομίζω ότι έχω δώσει δείγματα γραφής στην προηγούμενη τετραετία. Ότι δεν είμαι υπέρμαχος των πολύ συχνών αλλαγών. Ναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόβλεψη δεν ζητάμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ναι. Για το Final Four. Κοιτάξτε, έχω πει ότι μακάρι, νομίζω ότι αυτό φαντάζομαι ότι απηχεί νομίζω τα αισθήματα όλων των υγιών φιλάθλων. Μακάρι, προφανώς, να έχουμε για πρώτη φορά νικητή. Θα σας στενοχωρήσει λίγο, το ξέρω. Ελληνική ομάδα στο κόνφερ και μακάρι να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες, γιατί αυτό είναι πρώτο στον τελικό του Final Four. Θα πάτε. Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα πολύ. Ναι. Πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση θα ξεκλέψω λίγες ώρες. Νομίζω ότι και εκεί θα πάω ως Έλληνας Πρωθυπουργός, όχι ως φίλαθλος μιας ομάδος, να γιορτάσω μια πολύ μεγάλη επιτυχία του ελληνικού. Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Καθίστε να δούμε. Ναι. Επειδή ήμουν αρκετά. Θα έλεγα εύστοχος στις προβλέψεις μου. Είπα να μην προκαλώ τη μοίρα μου και κάπου εδώ να σταματήσω. Εγώ φοβάμαι ότι άμα πάνε δύο ελληνικές ομάδες θα δω TikTok δικό σας πάλι. Τα αγαπή. Γατάκια και τα λοιπά. Τα ξέρετε τώρα αυτά. Ωραίο ήταν. Τέσσερις φορές το παίξαμε την ίδια μέρα. Να πούμε ότι το χιούμορ είναι απαραίτητο. Βέβαια. Και ο αυτοσαρκασμός είναι απαραίτητος. Αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει ποτέ την ουσία της πολιτικής. Γι' αυτό και θα προσέξετε ότι και στα χιουμοριστικά βίντεο τα οποία κάνω και μέσα από το TikTok. Περνάτε και κάτι μέσα, πάντα. Γιατί για τον αθλητισμό. Αν μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα, να πω μόνο ότι θυμάστε την κριτική που μας ασκήθηκε όταν κλείσαμε τα γήπεδα. Και είπαμε όχι. Τα γήπεδα πρέπει να ξανοίξουν με ασφάλεια. Και δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι έγινε μια σημαντική πρόοδο στα ζητήματα της ασφάλειας στα γήπεδα. Και τα γήπεδα πια μοιάζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα με αυτό το οποίο βλέπουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωραίο πρωτάθλημα ήταν. Ένα ωραίο πρωτάθλημα με γεμάτα γήπεδα.
με οικογένειες να πηγαίνουν στα γήπεδα, όπως το βλέπουμε ήδη, ήδη στο μπάσκετ, και βέβαια με μια υπόθεση της τραγικής δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία πια είναι στη φάση της εξιχνίασης, και με το κράτος να αποδεικνύει ότι μπορεί να τα βάλει με οργανωμένες συμμορίες, με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο. Ως φιλάθλος και οπαδός, θα έλεγα κάποια στιγμή να έχουμε και τελικό κυπέλλου με κόσμο. Να το πω αυτό. Να το πείτε. Λοιπόν, το ζήτημα αυτό αφορά την ΕΠΟ. Αν περνούσε από το χέρι μας, εγώ καταθέτω τώρα δημόσια πρόταση. Και αν έχω τρόπο να την νομοθετήσω, χωρίς να παρέμβω στο αυτοδιοίκητο, θα το κάνω. Ο τελικός του κυπέλλου πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως γίνεται στο Wembley ή στο Βερολίνο, στο ίδιο στάδιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στάδιο το οποίο έχουμε, με φιλάθλους. Αυτή είναι η πρότασή μου για τον επόμενο τελικό. Ελπίζω να γίνει αποδεκτή από την ΕΠΟ και θα εξαντλήσω τις δυνατότητές μου, ώστε αυτό να είναι πια ο κανόνας και να υπάρχει αμφισβήτηση. Να είναι πάγιο, να μην υπάρχει αμφισβήτηση. Πού γίνεται το τελικό του κυπέλλου. Ούτε ποια ομάδα είναι. Ούτε ποια ομάδα παίζει. Γιατί το λέω αυτό. Το ΆΚΑ, κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις στο ΆΚΑ. Κάντε ένα ρεπορτάζ να μιλήσετε λίγο με τους Ολυμπιονίκες μας, τον Καραλή, τον Τεντόμα, να σας πούνε ότι την ικανοποίησή τους για το προπονητήριο. Κάνουμε παρεμβάσεις τώρα και στο κυρίως στάδιο του ΆΚΑ, αλλά επειδή το ΆΚΑ δεν πρέπει να υπολειτουργεί. Ο στάδιο είναι ένα στάδιο το οποίο μπορεί να υποδεθεί και αγώνες στίβου, αλλά μπορεί να υποδεθεί και αγώνες ποδοσφαίρου. Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να ξέρουμε ότι ένας μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας, η γιορτή του ποδοσφαίρου, που είναι ο τελικός του κυπέλλου, όπως γίνεται παντού, να γίνεται. Και οπότε εγώ βάζω την πρόταση στο τραπέζι και αναμένω από την ΕΠΟ, η οποία είναι και η αρμόδια τελικά, να την κάνει δεκτή και αυτό να είναι μόνιμο, να μην υπάρχει ζήτημα πια. Και εμείς θα εγγυηθούμε με φιλάθλους την ασφάλεια. Έχετε καταλήξει ποια είναι η πρότασή σας για πρόεδρο Δημοκρατίας? Αφού τελειώσαμε την κουβέντα τώρα. Έχω εξάλλου εκφραστεί για το θέμα αυτό. Έχετε εκφραστεί, άρα πάμε με την κυρία Σακελαροπούλου. Έχω πολύ καλή άποψη για τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Σακελαροπούλου έχει ασκήσει τα καθήκοντά της. Άρα θα συνεχίσουμε με την κυρία Σακελαροπούλου. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλή συνέχεια, γιατί έχετε μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές. Υπάρχει πάντα μια κούραση η οποία έτσι χτυπάει στη μέση της προεκλογικής περίοδου. Κάποια στιγμή αρχίζει να κλείνει και η φωνή. Τρώμε καλά, κοιμόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο και αντέχουμε. Προλαβαίνετε. Όσο προσθένω. Λιγότερο από ό,τι σε άλλες συνθήκες. Εμείς καθόλου, να ξέρω. Εμείς καθόλου, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν προσθένουμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.